Με ψυχογενή ανορεξία διαγιγνώσκονται όλο ένα και περισσότεροι έφηβοι στην Ελλάδα που πλέον βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα υγείας. Και μπορεί τα προηγούμενα χρόνια η νόσος να αφορούσε ως επιτοπλίστων κορίτσια, όμως σήμερα αγόρια με εσφαλμένη αντίληψη για την εικόνα και το σώμα τους φτάνουν στο σημείο να νοσηλεύονται σε νοσοκομεία. Είναι χαρακτηριστικό ότι είναι περισσότερο νέα άτομα έφηβοι ή τουλάχιστον ξεκίνησε το πρόβλημα από την εφηβεία και κάνει relapses, κάνει συνεχώς εξάψεις μέχρι την ενήλικη ζωή. Δεν απαντά συνήθως μετά τα 40 έτη ζωής. Συνήθως μέχρι τα 40 έτη θα δούμε κάποιον να ξεκινάει να ταλαιπωρείται από τέτοια προβλήματα. Δεν έρχονται πολύ συχνά να ζητήσουν βοήθεια και έρχονται κατά κανόνα όταν η κατάσταση είναι πολύ οριακή, είναι πολύ επικίνδυνη. Η καθηγήτρια διατροφολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Χαροκόπιου Πανεπιστημίου, Ανδριάνα Καλλιώρα, στο περιθώριο ημερίδας της ΥΠΕ Κρήτης και του Νοσοκομείου Χανίων στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, περιέγραψε μια εξαιρετικά δύσκολη συνθήκη αντιμετώπισης ασθενών που αντιμετωπίζουν ψυχογενή ανορεξία. Είναι δύσκολο. Έχουμε πολύ συχνά να αντιμετωπίσουμε ανθρώπους που έχουν μια εντελώς εσφαλμένη εικόνα για το βάρος τους και για το σχήμα του σώματός τους. Είναι δύσκολο γιατί έχουμε ανθρώπους που είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο να εμφανίσουν το σύνδρομο της επανασύτησης που είναι επικίνδυνο για την υγεία. Είναι όμως μια μεγάλη πρόκληση. Ταυτόχρονα αυξητική είναι η αριθμή και στην παιδική παχυσαρκία. Σύμφωνα με τις τελευταίες μελέτες, η Ελλάδα έχει μεγαλύτερη συχνότητα παιδικής παχυσαρκίας εναντί άλλων ευρωπαϊκών χωρών, με την Κρήτη και τη Θεσσαλονίκη να κατέχουν την αρνητική πρωτιά σε ποσοστό εμφάνισης της νόσου. Ιδίως στα παιδιά των αγροτικών περιοχών, το παράδοξο το έχουν υψηλότερο δείκτη μάζα σώματος από ότι τα παιδιά των αστικών περιοχών. Και αυτό ίσως να αποδίδεται και στην έλλειψη δραστηριοτήτων, στην αλλαγή του τρόπου διατροφής. Πολλές φορές και το κοινωνικο-οικονομικό στάτους επηρεάζει. Σύμφωνα με τους ειδικούς, άνθρωποι με οικονομική δυσχέρεια που δεν έχουν πρόσβαση σε ποιοτικά τρόφιμα και αθλητικές δραστηριότητες υποφέρουν περισσότερο. Η διατροφική κουλτούρα που υπάρχει στις οικογένειες, το ότι υποεκτιμούν οι οικογένειες και όσοι φροντίζουν τα παιδιά το σωματικό βάρος, ειδικά όταν αυτό είναι εκτός ορίων, και όταν θα καταφύγουν στο ειδικό ιατρείο, πλέον η παχυσαρκία έχει γίνει νοσογόνος και επικίνδυνη. Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων έχει εξειδικευμένο προσωπικό. Έχει εξειδικευμένο προσωπικό μέσω του Κέντρου Ψυχικής Υγείας και της κινητής μονάδας, όπου κάνουμε την πρώιμη ανίχνευση των προβλημάτων και την αντιμετώπιση αν είναι ψυχογενή τα αίτια. Όσον αφορά αν πλέον έχουν εξελιχθεί σε παθολογικό πρόβλημα, υπάρχει το παιδοδιαβητολογικό ιατρείο από την κυρία Αρβανιτάκη. Το πρόβλημα είναι πολυσύνθετο και χρειάζονται διεπιστημονικές ομάδες αποτελούμενες από παιδιάτρους, διατροφολόγους και ψυχιάτρους, τόνισαν οι ομιλητές στην ημερίδα της 7ης ΥΠΕ για τις διαταραχές από την πρόσληψη τροφής.